την άποψη ότι τα blogs είναι η ανάσα της επικοινωνίας σήμερα, στην εποχή μας. Και η σωστή επικοινωνία, η αμφίδρομη, αν θέλετε, επικοινωνία, είναι το δεκανίκι μιας κουτσής δημοκρατίας, την οποία βιώνουμε όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και παγκοσμίως. Είναι η δημοσιογραφία του πολίτη. Με όλα τα καλά ή τα κακά, τα οποία μπορεί να συνεπάγεται η εκτεταμένη δημιουργία και χρήση των blogs, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακολουθείτε μία πολιτική και μία τακτική φημώσεώς τους. Έχουμε ανάγκη οι πολίτες να διαβάζουμε την άποψη των συμπολιτών μας, ενίοτε και δημοσιογράφων, γιατί οι διαχειριστές των blogs δεν είναι πάντοτε δημοσιογράφοι. Γνωρίζουμε βέβαια ότι γίνονται κάποιες υπερβολές. Γνωρίζουμε ότι η χρήση των blogs δεν είναι πάντοτε ενδεδειγμένη. Γνωρίζουμε ότι γίνονται πολλές φορές επιθέσεις σε επιχειρηματίες, σε πολιτικά πρόσωπα, με κάποιες σκοπιμότητες. Αλλά εγώ προσωπικά προτιμώ έναν άρρωστο παρά έναν νεκρό. Χάρη λοιπόν της επικοινωνίας, έχω την άποψη ότι τα blogs πρέπει βεβαίως να μπουν ίσως σε κάποιους κανόνες λειτουργίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φημωθούν. Έχουμε ανάγκη να ανασένουμε μέσα από την επικοινωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία.